την αισιοδοξία της ότι ο αριθμός των βρεφών και των νηπίων που θα μείνουν εκτός νυμφώνων θα είναι τελικά μικρότερος από 700, εξέφρασε η Δημοτική Αρχή του Βόλου, η οποία ευελπιστεί ότι έστω και καθυστερημένα θα μπορέσει να ικανοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό αιτήσεων από τους γονείς που σε πρώτη φάση μένουν εκτός. Φέτος έχουμε το φαινόμενο και λόγω της οικονομικής κρίσης που είναι πολύ χειρότερη, να έχουμε μεγαλύτερη αύξηση αιτήσεων από ό,τι ήταν πέρυσι. Φτάσαμε στο μαγικό νούμερο 750 αιτήσεις. Επομένως, οι δυνατότητες των θέσεων στους παιδικούς δεμούς είναι λιγότερες. Παλεύουμε όμως να κινηθούμε στα ίδια επίπεδα με αυτά τα περσινά. Εκεί θα είναι η αναλογία, συν πλην, δεν θα έχουμε αποκλίσεις μεγάλες. Όμως, όντως αυξήθηκε ο αριθμός των αιτήσεων, που αυτό δεν μπορούμε εμείς να καλύψουμε και από άποψη υποδομών σαν παιδικούς δεμούς και από άποψη προσωπικού, αν σκεφτείτε ότι έχει λιγοστέψει και το προσωπικό. Ήδη για το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος Βόλου Πάνος Σκοτεινιώτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη, από τον οποίο ζήτησε να καλυφθεί το αίτημα του Δήμου για την πρόσληψη επιπλέον 20 συμβασιούχων 11 μήνες διάρκειας. Η κυβέρνηση φέρεται διατεθειμένη να εγκρίνει 10 προσλήψεις για το Δήμο Βόλου, αλλά μια τέτοια απόφαση, επειδή θα απαιτούσε προηγούμενη απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ίσως καθυστερούσε σημαντικά την τοποθέτησή του. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο προσανατολίζεται στην έγκριση εκπαιδευτικών με δίμηνες συμβάσεις που θα εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για να αποφύγουμε τις αναφορές ή αν θέλετε τις καταγγελίες γονέων ότι βάζουμε ημέτερους ή κάνουμε επιλογές, έτσι θεωρήσαμε, το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού θεώρησε πολύ είναι φρόνιμο σε κάθε παιδικό σταθμό και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων θα γίνει μια δημόσια κλήρωση. Την ίδια στιγμή στο Δήμο Βόλου περιμένουν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου να έχουν εγκριθεί και οι προσλήψεις για τους 20 συμβασιούχους που ενέκρινε το Υπουργείο και οι οποίοι, όταν αναλάβουν υπηρεσία, θα δώσουν τη δυνατότητα στο Δήμο να κάνει δεκτές αρκετές από τις αιτήσεις που σε πρώτη φάση απορρίφθηκαν για την εισαγωγή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Στις εγγραφές, κύριε Πρόεδρε, θα ληφθεί υπόψη και το θέμα της απογραφής. Έτσι, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί είχαμε πολλές διαρροές στην πρόσφατη απογραφή. Αυτό αποφάσισε το Συμβούλιο. Να είναι ένας από τους παράγοντες που θα ληφθεί υπόψη, να είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δήμου Βόλου και να έχει κάνει απογραφή εδώ.